Έφυγε από την ζωή ο θρύλος του Ολυμπιακού Σάββας Θεοδωρίδης. Ο επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα. Σε ηλικία 85 ετών, ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και επί σειρά ετών διοικητικός στέλεχος των Ερυθρόλευκων, μετά από σύντομη νοσηλεία, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή. Το 45ο πρωτάθλημα το αφιερώνω σε ένα πολύ μεγάλο Ολυμπιακό, το Σάββατο Θοδωρίδη. Η απόλυτη αναγνώριση, τελευταία δημόσια εμφάνιση του Σάββατο Θοδωρίδη στο δικό του ναό, λίγο πριν τους τίτλους τέλους. Ο Σάββας Θοδωρίδης ήταν επιτομή, ο ορισμός της Ολυμπιακής ψυχής. Δεν ζούσε από τον Ολυμπιακό, ζούσε για τον Ολυμπιακό. Εμείς τραγουδούσαμε μονίμως πριν βγούμε στο γήπεδο τον ύμνο του Ολυμπιακού και αν θέλετε αυτό ήταν ένα εμβόλιο που αισθανόμαστε από εκείνη την, από τη στιγμή, μόλις τελειώναμε τον ύμνο, παντοδύναμη. Ακόμα και όταν οι δυνάμεις του Αλίκης του Σάββα είχαν αρχίσει να τον εγκαταλείπουν, ακόμα και όταν είχε σημάνει αντίστροφη μέτρηση, εκείνος ήταν πάντα κοντά στην ομάδα. Υπερασπιζόταν το δίκιο της, πανηγύριζε τις νίκες της και έπαιρνε ζωή. Ήταν αυθόρμητος, ήταν έξω καρδιάς. Φράγκισε όχι μόνο μια εποχή, αλλά μια πελώρια διαδρομή από τους τίτλους στα πέτρινα χρόνια και πίσω στους απόλυτους τριάμβους. Τα παιδιά μας τα ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Ήταν καταπληκτικοί, θα συνεχίσουν έτσι. Ήταν παθιασμένος, γι' αυτό και άπαντε στεκόταν με σεβασμό ακόμα και στις λίγες περιπτώσεις όπου τυχόν ξεπερνούσε τα όρια. Καθολικά αναγνωρισμένος σε μια πορεία με το ιδιαίτερο στίγμα του, απόλυτα ταυτισμένη με την πορεία του Ολυμπιακού. Γεννημένος το 1935 στην Αθήνα, γόνος εύπορης οικογένειας, ο υπτάμενος θεροδοφύλακας, ο Γάτος, ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών, άρχισε να παίζει στην Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων. Στα 1953 ο Παναθηναϊκός είχε έτοιμη τη μεταγραφή του, αλλά ο Σάββας Θεοδωρίδης έσκησε το δελτίο με τέτοια τα χέρια για να πάει στην ομάδα της καρδιάς του, τον Ολυμπιακό. Ταυτίστηκε τόσο πολύ με το DNA του Ολυμπιακού που ενώ ήταν ο μόνος που είχε αυτοκίνητο πήγαινε στις προπονήσεις με τη συγκοινωνία για να γίνει ένα με τους συμπαίκτες του, στους οποίους μάλιστα μοίραζε και σημαντικό μέρος των απολαβών του. Κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 6 κύπελλα και 4 ντάμπλ. Έπαιξε 12 συνεχόμενα παιχνίδια με την εθνική ομάδα, χωρίς να αντικατασταθεί ποτέ επίτευγμα ασύλλητο για την εποχή. Μετά το θρυλικό παιχνίδι αντίον της Σάντος του Πελέ στα 1961, ο Σάββας Θοδωρίδης αποφασίζει να κρεμάσει τα γάντια μόλις τα 26 του. Έφυγε για την Ιταλία για να πάρει το πτυχίο του φαρμακοποιού. Η διαδρομή του στο ποδόσφαιρο όμως δεν σταμάτησε ποτέ. Υπηρέτησε τον Ολυμπιακό από πολλές θέσεις. Επί της ουσίας, πάντα πιστός στρατιώτης, πάντα παθιασμένος χωρίς να σηκώνει μίγα στο σπαθί του, μέχρι την απολύτως τελευταία στιγμή του. Άφησε ανεξίδηλο το στίγμα του στην ομάδα. Γαλούχησε γενιές Ολυμπιακών. Συνέβαλε στο γιγάντωμα του συλλόγου. Ο Σάββας Θοδωρίδης δεν επιδίεξε ποτέ αξιώματα. Δεν είδε ποτέ τον Ολυμπιακό σκαλοπάτι ανέλυξης. Έβγαινε μπροστά για την ομάδα, δεν ζήτησε ποτέ το παραμικρό και ρίσκαρε πολλές φορές την ίδια τη ζωή του για να είναι δίπλα στον Ολυμπιακό. Θέλω να είναι στην ομάδα, να φωνάζουν όσο μπορούν πιο δυνατά. Όλοι μας αγαπάμε τον Ολυμπιακό, θέλουμε και το καλό του Ολυμπιακού. Ο Σάββας Θοδωρίδης δεν ήταν απλώς ένας πολύ μεγάλος Ολυμπιακός. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα κομμάτι του ερυθρόλευκου DNA. Αιώνιο κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού. Στο ΔΝΚΕΣ. Αθάνατο. Το αντίο σε έναν μεγάλο Ολυμπιακό υποδιοικητικό ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωσή της και ο Γιώργος Νικοκύρης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο. Καλησπέρα, Ράνια. Θλίψη στην οικογένεια του Ολυμπιακού από την απώλεια του Σάββατο Θεοδωρίδη. Στην απώλεια του Σάββατο Θεοδωρίδη αναφέρθηκε ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, τονίζοντας τα εξής. Έφυγε σήμερα ένας μεγάλος Ολυμπιακός. Με τον Σάββα είχα μια ιδιαίτερη σχέση αγάπης και αλληλοκατανόησης εντός και εκτός γηπέδων. Ένας άνθρωπος που επί δεκαετίες προσέφερε ανιδιοτελώς τα μέγιστα στην ομάδα μας. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Σάββα, έφυγες για άλλη μια φορά πρωταβλητής. Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες. Στην απώλεια του Σάββα Θεοδωρίδη αναφέρθηκε βεβαίως και η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ με ανακοίνωσή της. Χαρακτηριστικά τονίζει εναντίον σε έναν μεγάλο Ολυμπιακό. Αν ο όρος στρατιώτης του Ολυμπιακού μπορεί ποτέ να προσωπιοποιηθεί, είναι δεδομένο πως θα έχει τη μορφή του ανυπέρβλητου Σάββα Θεοδωρίδη. Αγωνιζόμενος στη θέση του τερματοφύλακα, υπήρξε μέλος της θρυλικής ομάδας των 6 συνεχόμενων πρωταθλημάτων, με τον ίδιο να ξεκινά τη σταδιοδρομία του στον δαφνοστεφανωμένο έφηβο το 1953. Φόρεσε την ερυθρόλευκη μέχρι το τέλος της καριέρας του το 1962, όταν και κρέμασε τα γάντια του. Πάντα κοντά στον αγαπημένο του Ολυμπιακό, δεν σταμάτησε λεπτό να τον υπηρετεί από διαφορετικά πόστα, μεταξύ άλλων ως αντιπρόεδρος και γενικός αρχηγός, κατακτώντας ανάμεσα σε άλλα 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Τα τελευταία χρόνια είχε τον τίτλο του επίτιμου Προέδρου του Συλλόγου. Είχε την ευκαιρία να πανηγυρίσει μαζί με τους παίχτες και να σηκώσει το κύπελλο
κύπελο του 45ου πρωταθλήματος, το οποίο το αφιέρωσε προσωπικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Σάβα Θεοδωρίδη. Σάβα Θεοδωρίδη, καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες. Ράνια. Συλληπιτήρια βεβαίως στην οικογένειά του και στους κοντινούς του ανθρώπους. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ.